Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου έπιασαν δουλειά τα συνεργεία αποκατάστασης στην Αυστρία, η οποία χτυπήθηκε από φωνική κακοκαιρία το προηγούμενο 24ωρο. Δρόμοι αλλά και σπίτια πλημμύρισαν μετά τις έντονες βροχοπτώσεις, ενώ δέντρα ξεριζώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους. Δύο κορίτσια 4 και 8 ετών σκοτώθηκαν από πτώση δέντρου κοντά σε λίμνη στην Καρινθία. Άλλες τρεις γυναίκες έχασαν την ζωή τους σε επαρχία της Κάτω Αυστρίας, επίσης αποτέλεσμα πτώσης δέντρου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το ύψος της βροχόπτωσης που έπεσε σε ένα 24ωρο στην δυτική περιοχή της Αυστρίας αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών από τότε που ξεκίνησαν οι σχετικές καταγραφές. Η πυροσβεστική χρειάστηκε να ανταποκριθεί σε περισσότερα από 1.500 περιστατικά που αφορούσαν πλημμύρες ή κατολισθήσεις. Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν στις μεταφορές, αφού αρκετοί κεντρικοί αυτοκινητόδρομοι αλλά και το σιδηροδρομικό δίκτυο αναγκάστηκαν να κλείσουν.